Στο κεντρικό πολιτικό θέμα της μέρας τώρα, φωτιές κυρίες και κύριοι, έχει ανάψει στο πολιτικό σκηνικό η ηχητική συνομιλία που δημοσίευσε η δημοσιογραφικός Ιστότοπος, εκεί όπου φέρονται ως πρωταγωνιστές ο Ανδρέας Βιαννόπουλος και μια γυναίκα επιχειρηματίας με τα αρχικά Δέλτα Μη. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα, η συγκεκριμένη γυναίκα εμφανίζεται ως μεσάζοντας ανάμεσα στον Ανδρέα Βιαννόπουλο και την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου, την οποία ο ίδιος εμπλέκει σε υπόθεση εκβιασμού σε βάρος του με τη μέθοδο του βιβλίου. Το γεγονός πυροδότησε σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση, με τη Βασιλική Θάνου ωστόσο να κάνει λόγο για αναμάσιμα άθλιων συκοφαντιών. Παραμένουμε στο θέμα και καλησπερίζω, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου και πρώην πρωθυπουργό, την κυρία Βασιλική Θάνου. Καλησπέρα κυρία πρόεδρε, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Μελιγόνη. Καταρχάς, είδαμε και την δήλωσή σας. Δεν μιλάτε απλώς για άθλια συκοφαντία, αλλά λέτε ότι όλα αυτά έχουν ένα πολιτικό κίνητρο. Θέλετε λίγο να μας το εξηγήσετε αυτό για να μπούμε μετά και στην ουσία της υπόθεσης? Βεβαίως, και ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία. Αλίμονο. Θεωρώ ότι σήμερα κάποιοι θέλησαν να εξυπηρετήσουν την κυβέρνηση για να μπορέσει να αλλάξει την ατζέντα, πιστεύοντας ότι έτσι ο κόσμος θα ξεχάσει την αγωνία του για το πώς θα ανταποκριθεί στα τρομακτικά καθημερινά έξοδα εξαιτίας της ακρίβειας, ή ότι οι 26.000 οικογένειες θα ξεχάσουν τους νεκρούς τους από τον κορονοϊό εξαιτίας των πολύ κακών συνθήκων στο σύστημα υγείας, και την βοηχώντας η κύριε αυτή επάνω στο νεκρό Βιαννόπουλο αναμασούν μια παλιά συκοφαντία, την οποία έβγαλε τότε ο Μακαρίτης Βιαννόπουλος, όταν θεώρησε ότι η δικαιοσύνη, και η ελληνική και η κυπριακή δικαιοσύνη, τον πλησίαζαν πολύ, και τον ίδιο και δύο στενούς συνεργάτες του. Αν θέλετε, ναι, αν έχω το χρόνο, να πω μερικά ακόμα για να καταλάβει ο κόσμος. Βεβαίως, βεβαίως. Τότε προέκυψε το ζήτημα, όταν, όπως είπα, πλησίασε πολύ η δικαιοσύνη το Βιαννόπουλο, ο οποίος τελικώς ασκήθηκε εναντίον του ποινική δίωξη. Δεν ήταν δηλαδή κάποια λευκή περιστερά ο επιχειρηματίας Βιαννόπουλος. Ασκήθηκε ποινική δίωξη εναντίον του και στην Ελλάδα εδώ από την Εισαγγελία Διαφθοράς, και στην Κύπρο για κατάρρευση, ως υπεύθυνος της κατάρρευσης του συστήματος του τραπεζικού της Κύπρου. Ναι. Όταν λοιπόν είδε ότι η δικαιοσύνη τους πίεζε πολύ και ότι μάλλον δεν θα απέφευγαν τις κατηγορίες, τότε επινόησε ο Βιαννόπουλος την καταγγελία αυτή εις βάρος μου, ότι δήθεν μια κυρία ονόματι Δέλτα Μη, όπως είπατε κι εσείς, εμφανίστηκε ως εκπρόσωπός μου και ζητούσε χρήματα, και μάλιστα δεν λέει, από ό,τι άκουσε και το ηχητικό και από ό,τι έλεγε και τότε στην καταγγελία του ο Βιαννόπουλος, ναι, δεν είπε ποτέ ότι εγώ ζήτησα χρήματα, απλώς ότι ανέμενα, ναι, ναι, ανέμενα κάποιο αντάλλαγμα για να δείξω ενδιαφέρον για τις υποθέσεις του. Ναι. Αυτό βεβαίως δεν έγινε ποτέ. Ο Βιαννόπουλος, όπως είπα, ασκήθηκε ποινική δίωξη, πήγε κατηγορούμενος, αλλά τελικώς λόγω του ευνίδιου θανάτου του έπαυσε η ποινική δίωξη και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Τώρα, κυρία Θάνου, ο Βιαννόπουλος τότε τα έλεγε αυτά, ωστόσο δεν είχε τότε παρουσιάσει αυτό το ηχητικό, ενώ είναι σαφές, τώρα όποιος το ακούσει, θα το ακούσουμε αναλυτικά και στο δεύτερο μέρος του δελτίου μας, καταλαβαίνει ότι ο Βιαννόπουλος ήταν εκείνος που έγραφε, γιατί προσπαθούσε να αποσπάσει ομολογία εντός εισαγωγικών από τη Δέλτα Μη, ότι συνδέεται μαζί σας ή ότι αυτά τα κάνει εξ ονόματός σας. Έτσι δεν είναι? Πολύ σωστά το θέτετε. Έτσι ακριβώς είναι. Προσπαθούσε. Στην πραγματικότητα, σε αυτή την κασέτα είναι ένας μονόλογος, μπορούμε να πούμε, του Βιαννόπουλου, ναι, όπου ακούγεται η δική του άποψη και προσπαθεί να τις αποσπάσει, όπως λέτε, ή να την πείσει εντός, ναι, εισαγωγικών, ότι αυτή ενεργεί εξ ονόματός μου και ότι εγώ εμφανίζομαι να ζητώ χρήματα για να τακτοποιήσω, για να ενδιαφερθώ, μάλλον ούτε καν να τακτοποιήσω, ναι, για να ενδιαφερθώ για τις υποθέσεις. Τις το αποσπά όμως, έτσι? Όχι άμεσα, θα έλεγα, διότι, ναι, είδατε ότι σε 2-3 σημεία του λέει όπα όπα, θυμάμαι αυτή τη χαρακτηριστική έκφραση, όπα όπα, δεν ζητάει χρήματα, περιμένει χρήματα. Ναι.
Αυτό κάτι σημαίνει. Και εντάξει, μάλιστα, και αυτό βαρύ ακούγεται όμως. Να επισημάνω, ναι, ότι λίγους μήνες αργότερα, mm-hmm, αυτά όλα τα στοιχεία, ναι, η κασέτα αυτή, η οποία περιέργως, όπως πολύ σωστά παρατηρήσατε κι εσείς, δεν κατατέθηκε τότε από το Μακαρίτη Βιεννόπουλο μαζί με την καταγγελία του, ναι, ενώ την είχε στα χέρια του, υποτίθεται, την κασέτα αυτή. Περιέχει λοιπόν η κασέτα αυτή στοιχεία τα οποία είναι τα ίδια με τη συνέντευξη την οποία είχε δώσει τότε στο κανάλι Sky, το κανάλι αυτό τον φιλοξένησε τότε και είπε αυτή την καταγγελία εις βάρος μου, ναι, και επίσης έκανε και μία γραπτή μήνυση, μία μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Στη συνέχεια όμως ο δικηγόρος του, ένας διαπρεπής δικηγόρος, ο Μιχάλης λοιπόν Δημητρακόπουλος, ξεκαθάρισε. Και αυτό νομίζω έγινε και κατά την αγόρευσή του στο δικαστήριο, ότι δεν είναι αντίδικος του Βιεννόπουλου η Βασιλική Θάνου, αλλά η κυρία Δέλτα Μη. Και είπε μάλιστα ότι αυτή προσπαθούσε να πουλήσει εκδούλευση ότι λειτουργεί εξ ονοματός σας, χωρίς να ισχύει. Υποθέτω, έτσι είναι. Πράγματι έτσι είναι όπως το λέτε. Ναι. Εσείς αυτό πώς το ερμηνεύετε? Αμέσως θα σας πω. Πράγματι έτσι είναι όπως το λέτε. Και μάλιστα ο δικηγόρος Δημητρακόπουλος, mm-hmm, μερικούς μήνες αργότερα, ναι, είπε πράγματι ότι ο Βιεννόπουλος δεν είπε ποτέ ότι του ζήτησε χρήματα η Θάνου. Δεν, mm-hmm, στρέφεται κατά τη Θάνου, στρέφεται κατά τη Δέλτα Μη, η οποία είναι μια απατεώνισσα, είπε χαρακτηριστικά. Όντως. Αυτό. Πιστεύω λοιπόν ότι αργότερα ο Βιεννόπουλος κατάλαβε ότι η γυναίκα αυτή τον παραμύθιαζε, δεν είναι έτσι και τόσο ευπρεπής η λέξη που χρησιμοποιώ, αλλά αποδίδει νομίζω ακριβώς την πραγματικότητα. Ότι τον παραμύθιαζε λοιπόν, ότι δήθεν επικοινωνούσε μαζί μου και ότι εγώ τη διαβεβαίωνα ότι θα διαφερθώ για τις υποθέσεις του Βιεννόπουλου. Ναι. Μου κάνει εντύπωση όμως πώς έστω και για λίγο την πίστεψε και μετά εκ των υστέρων κατάλαβε βεβαίως ότι απλώς του πουλούσε φρούδες ελπίδες. Απορώ πώς έστω και προς καιρός την πίστεψε, αφού ταυτόχρονα έβλεπε, mm-hmm, ότι οι υποθέσεις του, όπως είπα, δεν πήγαιναν, ότι η δικαιοσύνη τον πλησίαζε συνεχώς και επομένως κάθε άλλο παρά φαινόταν, διαφαινόταν στον ορίζοντα, ναι, ότι ο Βιεννόπουλος θα διαφύγει τη δίωξη. Τώρα, θεωρώ δηλαδή ότι ήταν πολύ αφελές από μέρους του να πιστέψει κάτι τέτοιο. Τώρα κυρία Θάνου, επειδή έχουμε αυτό το νέο δεδομένο τώρα του ηχητικού, που ως γνωστόν είναι προϊόν υποκλοπής και άρα δεν είναι αυτόματη η αξιοποίησή του από την δικαιοσύνη, mm-hmm, θέλω να σας κάνω μια διπλή ερώτηση. Πρώτον, αν εσείς εκτιμάτε και ως διαπρεπής νομικός που είστε, ότι αυτό το ηχητικό που όλοι ακούσαμε σήμερα είναι επαρκής λόγος για την αναψηλάφιση της αρχαιοθετηθής της υπόθεσης. Και δεύτερον, αν το θέλετε κι εσείς αυτό, για να μην μείνει οποιαδήποτε σκιά οπουδήποτε. Η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, βλέπω έχει βγάλει ήδη ετοιμιγορία ότι ότι έχετε ενορχιστρώσει παραδικαστικό. Η Νέα Δημοκρατία ακριβώς νομίζω ότι είναι, γι' αυτό οι ορισμένοι θέλησαν να εξυπηρετήσουν την κυβέρνηση. Mm-hmm. Ελπίζει ότι έτσι θα ξανανοίξει η υπόθεση. Γνωρίζει πολύ καλά βεβαίως ότι δεν έχω καμία εμπλοκή ούτε στην υπόθεση αυτή, ούτε σε καμία άλλη υπόθεση. Ποτέ κανείς στα 42 χρόνια της δικαστικής μου υπηρεσίας δεν μου απέδωσε το παραμικρό. Mm-hmm. Αντίθετα, αυτό νομίζω ότι δικαιούμαι να το πω, στη διετία της προεδρίας μου στον Άριο Πάγο προχώρησε η έρευνα σε πολλές σοβαρές υποθέσεις, οι οποίες έφτασαν και στο ακροατήριο, υπόθεση του Παπαντονίου, υπόθεση του Σοχατζόπουλου, υπόθεση του Ντινάν και Ερυθρού Σταυρού, των οπλικών συστημάτων. Ναι. Θέλω να πω λοιπόν ότι είμαι από τους δικαστές, είναι γνωστό ότι πάντοτε ήθελα η διαπλοκή να βγαίνει, να υπάρχει διαφάνεια, mm-hmm, και η διαπλοκή να τιμωρείται. Σε κάθε περίπτωση τώρα με αυτό το νέο δεδομένο πρέπει να ξανανοίξει υπόθεση, θέλετε να ξανανοίξει υπόθεση? Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να ξανανοίξει την υπόθεση μόνο και μόνο για να γίνει θόρυβος και να αποπροσανατολίσει τον κόσμο, ναι, από τα πραγματικά του προβλήματα. Γι' αυτό και τη χρησιμοποίησε, μα δεν σας κάνει εντύπωση που ήταν επί 6 χρόνια η κασέτα αυτή και ξαφνικά τώρα ανασύρεται.
Νομίζω ότι αυτό και μόνο μιλάει από μόνο του. Γι' αυτό όμως λέω ότι αυτό δεν είναι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα φυσικά να ανοίξει, διότι δεν έχω να φοβάμαι τίποτα. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι ένα νέο στοιχείο, διότι αυτά τα οποία λέει στην κασέτα είναι τα ίδια τα οποία είπε και στη συνέντευξη που είχε δώσει τότε και στην καταγγελία την γραπτή που έκανε μετά και τα οποία διερευνήθηκαν όλα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Κλήθηκε και ο ίδιος τότε, έδωσε κατάθεση, κλήθηκε και η κυρία αυτή, η Δέλτα Μη. Η οποία δεν είχε πει τα ίδια τότε. Πώς? Η οποία δεν είχε πει τα ίδια όταν είχε κληθεί για κατάθεση, έτσι δεν είναι, η ή οποία, τα ξέρω λάθος. Όχι, θυμάμαι, όχι, είπε απλώς ότι ο Βιενόπουλος παρενόησε, ότι παρεξήγησε τα λεγόμενά της, ναι. Κάπως έτσι. Ωστόσο, πώς σχολιάζεται ένα κομμάτι της ανακοίνωσης της Νέας Δημοκρατίας, το λέω γιατί δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, ότι δηλαδή η υπόθεση αυτή για τις καταγγελίες Βιενόπουλου είχε αρχιοθετηθεί με συνοπτικό τρόπο, χωρίς, διαβάζω μόταμο, να ληφθούν καταθέσεις ακόμη και μαρτύρων που είχαν προταθεί. Είχε ενδελεχώς εξεταστεί αυτή η υπόθεση τότε? Είναι ψευδέστατο, είναι ανακριβέστατο αυτό το οποίο λένε. Ναι. Αντιθέτως, τηρήθηκαν όλες οι διαδικασίες της ποινικής δικονομίας. Έγινε με πλήρη διαφάνεια ο έλεγχος από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Κλήθηκαν, όπως σας είπα, οι μάρτυρες όλοι και κατέθεσαν. Και μετά από αυτό αρχιοθετήθηκε η υπόθεση και μάλιστα τότε εγώ, επειδή ο Βιενόπουλος έλεγε στην καταγγελία του ότι η κυρία αυτή, ναι, του έλεγε ότι επικοινωνούσε δήθεν μαζί μου με μηνύματα και ότι εγώ της απαντούσα και της έλεγα ότι θα φροντίσω, θα ενδιαφερθώ κτλ. Mm-hmm. Τότε λοιπόν ο εισαγγελέας τον ρώτησε, μα εσείς δεν ζητήσατε από την κυρία αυτή τη Δέλτα Μη να δείτε τα μηνύματα που υποτίθεται ότι της έστελνε η πρόεδρος? Και απήντησε ο ίδιος, όχι, δεν το ζήτησα, διότι φοβήθηκα ότι έτσι θα αισθανθεί ότι την προσβάλλω, ότι αμφισβητώ την ειλικρίνειά της και ενδεχομένως θα έκοβε την επαφή μαζί μου. Ναι. Τότε λοιπόν εγώ, μισό λεπτό να ολοκληρώσω, παρακαλώ. Τότε λοιπόν εγώ ζήτησα από την εισαγγελία, ναι, ανοίξτε το τηλέφωνό μου και το κινητό και το σταθερό για να δείτε αν εγώ είχα οποιαδήποτε επικοινωνία με την κυρία αυτή. Mm-hmm. Διότι πράγματι δεν είχα καμία επικοινωνία. Εσείς τη γνωρίζατε την Δέλτα Μη? Τη γνώρισα τυχαία. Είχα μια απλή γνωριμία. Δεν ξέρω πώς του εμφανίστηκε η κυρία αυτή. Είχα μια απλή γνωριμία, τη γνώρισα τυχαία σε μια κοινωνική εκδήλωση όπου ήρθε και μου συστήθηκε η ίδια. Και επειδή μου είπε ότι επειδή είχε μια προσωπική της υπόθεση διαφορές με τον πρώην σύζυγό της για τη διατροφή των τέκνων του, αν μπορούσε να με επισκεφθεί στο γραφείο μου για να της πω την γνωμική μου άποψη. Mm-hmm. Και πράγματι ήρθε 2-3 φορές. Προφανώς λοιπόν αυτή την απλή γνωριμία τη χρησιμοποίησε εντός ή εκτός εισαγωγικών τον Βιενόπουλο και του εμφανιζόταν ότι δήθεν μιλούσε μαζί μου, ναι, και ότι εγώ υποσχόμουν ότι θα δείξω ενδιαφέρον για τις υποθέσεις του. Mm-hmm. Τώρα, εκτός, είπατε ότι επιφυλάσσεστε παντός νομίμου δικαιώματός σας προς όλους όσοι συνεχίσουν να μεταδίδουν αυτήν την υπόθεση και το ηχογραφημένο. Αυτές ουσιαστικά οι μηνύσεις που προαναγγέλλετε, για να καταλαβαινόμαστε τώρα. Ναι, αγωγές και μηνύσεις. Αφορούν και στην ίδια, σε αυτή τη Δέλτα Μη. Κυρίως, κοιτάξτε, και σε αυτή, αλλά κυρίως τους δύο αυτούς κυρίους, τους υπευθύνους του site αυτού, το οποίο έβγαλε αυτή την κασέτα. Του Άι Εφημερίδα. Ναι. Ακριβώς. Γιατί από εκεί ξεκίνησε. Ναι, ναι. Και στην ίδια όμως, έτσι. Και στην ίδια βέβαια, γιατί έχω περιέργεια να δω, γιατί αυτά βέβαια από ό,τι άκουσα στην κασέτα με μισόλογα απαντά στο Βιενόπουλο, δεν είπε ποτέ ότι πράγματι ζήτησα χρήματα. Ναι, ναι. Γιατί αυτό θα ήταν ψευδέστατο, mm-hmm, αν το έλεγε. Επιμένω και σας ρωτάω, γιατί ως τώρα, όπως λέγαμε πριν, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή η συνομιλία, αυτό το ντοκουμέντο ως προϊόν υποκλοπής. Όμως, μία μήνυσή σας στην Δέλτα Μη θα άνοιγε το δρόμο για να χρησιμοποιηθεί με επίσημο τρόπο, νομικό τεκμήριο τέλος πάντων, ως αποδεικτικό υλικό. Νομίζω αυτή είναι η σωστή έκφραση. Mm. Κάτι που μάλλον δείχνει ότι δεν φοβάστε και τίποτα, βέβαια, αλλά γι' αυτό επιμένω στην ερώτηση. Κυρία Θάνου, μας ακούτε? Ναι, σας ακούω, βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχω κατασταλάξει, όπως καταλαβαίνετε, στο mm-hmm πώς ακριβώς θα διαχειριστώ το όλο ζήτημα και εναντίον ποιον θα κινηθώ. Χρειάζεται κάποια σκέψη, δεν θα ήθελα να δώσω έτσι μια πρόχειρη απάντηση. Βέβαια, αυτά δεν γίνονται εκ του προχείρου. Μάλιστα.
Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση επιφυλάσσομαι να τα ξαναπούμε αν αυτή η υπόθεση έχει συνέχεια. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά που επιλέξατε το δελτίο μας. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πολύ. Απλώς μία φράση ακόμα αν μπορώ. Βεβαίως, αλίμονο. Θεωρώ ότι τότε ο Βιαννόπουλος, όπως είπα, όταν θεώρησε ότι η δικαιοσύνη τον πλησιάζει πολύ, πίστεψε ότι με τον τρόπο αυτό, δηλαδή με τη μήνυση που έκανε εναντίον της, του Προέδρου, του Αγίου Πάου, δηλαδή του έχοντος την ανώτατη βαθμίδα στη δικαιοσύνη, ότι με τον τρόπο αυτό θα εκβοβήσει τη δικαιοσύνη και τους δικαστικούς λειτουργούς και θα σταματήσουν οι εναντίον του έρευνες και διώξεις. Ναι. Νομίζω ότι αυτό, γι' αυτό το λόγο χρησιμοποίησε ως εργαλείο τη μήνυση αυτή. Έχει ενδιαφέρον και αυτή η άποψη. Κυρία Θάνου, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά και πάλι. Ευχαριστώ και πάλι και καλή συνέχεια. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ.